Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να συζητήσουμε. Πράγματι, είναι το έτος των πολιτών το 2013. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι οι πολίτες είναι αυτοί που διαμορφώνουν το τελικό μοντέλο ποια θα είναι η Ευρώπη σήμερα. Πολλές φορές μιλάμε για την Ευρώπη, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ότι οι πολίτες με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα διαμορφώσουν ποια είναι η Ευρώπη. Ιδιαίτερα το Μάιο, 25 Μαΐου του 2014, διαμορφώνοντας το Κοινοβούλιο, συμμετέχοντας μαζικά ή μη συμμετέχοντας, επιλέγοντας ποιες πολιτικές δυνάμεις και ποιες πολιτικές ισορροπίες θα υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπου το πώς θα αντιμετωπίσουν τις ευρωεκλογές οι πολίτες θα είναι καθοριστικό για το μέλλον της Ευρώπης. Δεν ήταν ποτέ τόσο κρίσιμες οι ευρωεκλογές, και δεν ήταν ποτέ τόσο ξεκάθαρο ότι θα πρέπει στην πολιτική συζήτηση για τις ευρωεκλογές να συζητηθούν τα θέματα της Ευρώπης. Ποια Ευρώπη θέλουμε και αναγκαστικά ποιος είναι ο ρόλος των χωρών και των περιφερειών σε αυτήν την Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε από μία κρίση που σήμερα πολλές φορές οι πολίτες δεν το αντιλαμβάνονται. Ξεκινήσαμε από μία κρίση που προήλθε από τις ανεξέλεγκτες αγορές, από την κρίση του χρηματοπιστωτικού μοντέλου, μεταφέρθηκε και έγινε και χρήση και κρίση χρέους και οικονομική κρίση, και βέβαια διαπιστώθηκε ότι και η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη για τέτοια κρίση. Αλλά από την κουβέντα την οποία κάνουμε σήμερα, έχουμε ξεχάσει την αιτία αυτής της κρίσης και ζητάμε πολύ περισσότερο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ελλείμματα ή τις αντιφάσεις της, και δεν συζητάμε για τις πηγές αυτής της κρίσης. Πολλοί λένε με ένα απλοϊκό τρόπο και τι μας νοιάζει η Ευρώπη πλέον, δεν ανταποκρίθηκε στην κρίση για διάφορους λόγους ή αυτές οι ευρωπαϊκές πολιτικές μας εκφράζουν, ας πάει το παλιάμπελο και ό,τι και να γίνει δεν μας πειράζει. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό γιατί φάνηκε ότι και η Ευρώπη, παρότι είναι μια μεγάλη ενότητα, πλούσια περιοχή, δεν είχε εκείνα τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις ανεξέλεγκτες αγορές. Δεν είχε τα εργαλεία να αντιμετωπίσει την κρίση του τραπεζικού συστήματος. Αυτοί λοιπόν που με αφέλεια λένε ότι δεν πειράζει, ας επιστρέψουμε στα κράτη-μέλη, ας επιστρέψουμε στη δικιά μας γειτονιά, αγνοούν ότι σήμερα οι αγορές είναι πολύ πιο ισχυρές από χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Βρετανία. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε προς μια μεγαλύτερη ενοποίηση της Ευρώπης, να το πούμε καθαρά, προς μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που είναι, θα είναι δημοκρατικά νομοποιημένη, που σημαίνει ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μικρότερη διακυβερνητική συνεργασία, ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ισχυρότερο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων. Δηλαδή, αυτά δεν είναι αντιθετικά. Ενδυναμώνουμε δηλαδή τη δημοκρατική διαδικασία, την νομοποίηση, και αποδυναμώνουμε απλώς τον ρόλο που παίζουν οι αγορές σήμερα στην λήψη αποφάσεων στην πραγματικότητα, καθορίζουν τις οικονομίες, τις κοινωνικές πολιτικές, οικονομικές πολιτικές, όλα αυτά, και πρέπει να μειώσουμε και το ρόλο του Συμβουλίου, δηλαδή του οργάνου που σήμερα καθορίζει τις πολιτικές για την Ευρώπη. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Όταν λέμε για ευρωπαϊκή πολιτική, συνήθως στα θέματα δημοσιονομικά και τα οικονομικά, μιλάμε για τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει κινηθεί προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, που όμως, επειδή μέχρι τώρα δεν συναποφάζει για τα δημοσιονομικά θέματα, δεν συναποφάζει για τις κοινωνικές πολιτικές με την έννοια που εφαρμόζονται στις χώρες, δεν έλεγχε τις πολιτικές της Τρόικα, δεν αποφάσιζε αν αυτός ή ο άλλος που είναι στην Τρόικα μπορούν να είναι ή να μην είναι. Άρα αυτός ο τομέας ήταν προβληματικός και είναι ακόμα προβληματικός, παρόλο ότι υπάρχει μεγαλύτερη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο αντίστοιχων πολιτικών δημοσιονομικής προσαρμογής μέσα από τη συζήτηση που γίνεται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και μέσα από τη συζήτηση που γίνεται για τα δημοσιονομικά. Άρα αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι οποιαδήποτε δημοσιονομική πολιτική πρέπει να εντάσσεται σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που δεν πρέπει να είναι σε αντίφαση με τις κοινωνικές πολιτικές και τις οικονομικές πολιτικές. Άρα, στην πραγματικότητα, μιλάμε για ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ξέρετε, όταν έγινε η συζήτηση για το νόμισμα, τότε το φόρουμ, το οποίο ήταν το πολιτικό φόρουμ, σταμάτησε και ολοκληρώθηκε μόνο το φόρουμ το οποίο αφορούσε το κοινό νόμισμα. Άρα, αν είμαστε ειλικρινείς ως πολίτες, ως πολιτικά.